Με μελανά χρώματα περιέγραψε το μέλλον της Βόρειας Ιρλανδίας μετά το Brexit ο Πρωθυπουργός της Ιρλανδίας Λίο Βαρατκάρ. Γνωστός για την ευθύτητα των τοποθετήσεών του, ο Ιρλανδός Πρωθυπουργός δεν επισκέφτηκε το Belfast με στόχο να ωρεοποιήσει την κατάσταση, αλλά για να ζητήσει άμεση δράση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που έρχονται. Κάθε πλευρά της ζωής στη Βόρεια Ιρλανδία μπορεί να επηρεαστεί από το Brexit. Οι δουλειές σας, η οικονομία, τα σύνορα, τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών, τα δικαιώματα όσων εργάζονται εκτός συνόρων, η χρηματοδότηση ερευνών, εμπόριο, γεωργία, ενέργεια, οι ιχθυοκαλλιέργειες, η αεροπλοεία, τα κοινοτικά κονδύλια, ο τουρισμός, οι δημόσιες υπηρεσίες και η λίστα συνεχίζεται. Ο Βαρατκάρ αναμένεται να είναι ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές ενός μαλακού Brexit στις διαπραγματεύσεις με τις Βρυξέλλες. Το Δουβλίνο ανησυχεί για την επαναφορά σκληρών συνόρων μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Ιρλανδίας. Μια τέτοια εξέλιξη δεν θα έπλυται μόνο οικονομικά την Ιρλανδία. Ενδέχεται να αναβιώσει συγκρούσεις του παρελθόντος.